Αυτή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου οι μεγάλες προσφορές με την Κυριακάτικη Κοντρα Νιού συνεχίζονται. 50 τυχεροί αναγνώστες θα κερδίσουν την κάρτα υγείας Παρών Club δωρεάν για 6 μήνες, η οποία παρέχει μεταξύ άλλων δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε 30 ειδικότητες γιατρών, δωρεάν check-up, δωρεάν καθαρισμό δοντιών. Ακόμη, 3 τυχεροί θα κερδίσουν από τη Σεϊτανίδης Home ένα barbecue Zeus, μια ηλεκτρική σόμπα Zeus και μια ηλεκτρική ψυστιέρα του Μερακλή. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς που κυκλοφορεί με 16 μεγάλες σελίδες και μόνο 1 ευρώ. Διευθυντής ο Εμίλιος Λιάτσος. Κύριε Γεννηματά, θέλετε να πείτε κάτι πριν πάω στο Σωτήρι του Καψόκα? Ναι, να κάνω ένα συμπληρωματικό σχόλιο, μια παρατήρηση μάλλον. Επειδή στην Ελλάδα κάποιοι καλλιεργούν συστηματικά την εντύπωση ότι επειδή οι ίδιοι φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ, ότι και οι ξένοι φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ, ότι και οι Γερμανοί, ας πούμε, φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ, το ενδεχόμενο αυτής της πολιτικής αλλαγής, θέλω να πω το εξής, ότι οι Γερμανοί, οι ξένοι, οι Γερμανοί βεβαίως, εφόσον εκφράζουν αυτή τη στιγμή την, είναι η ηγέτης δύναμης, ναι, της οικονομίας, αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής, δυστυχώς, έχει καταντήσει μονοφωνία, ναι, η ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ τον φοβούνται κάποιοι μέσα στην Ελλάδα, που ίσως έχουν λόγο να τον φοβούνται, και βεβαίως λυπάμαι πολύ, διότι κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώνουν αυτούς τους φόβους. Ακόμα και τώρα. Τι εννοείτε? Και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν και αύριο να δικαιώνουν τους φόβους μιας μειοψηφίας Ελλήνων, που οι οποίοι φοβούνται την πολιτική αυτή αλλαγή. Εκείνο το οποίο φοβούνται οι ξένοι είναι το μέγεθος του προβλήματος και το ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να το θέσουν υπό έλεγχο με αυτήν τη συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται. Ναι. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει απλώς μία μεγαλοφωνέστερη περιγραφή του ζητήματος. Και θα εξτομίσει, μάλλον από ό,τι δείχνει, κάποιες απτυγορευμένες λέξεις, όπως είναι η περικοπή του χρέους, έτσι, η διαγραφή του χρέους. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που δεν συζητείται πίσω από τις κουίντες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και θέλω να σας πω ότι το έχει θέσει το ίδιο το νομισματικό ταμείο εδώ και καιρό. Και καιρό, βέβαια. Έτσι. Έχει τεθεί το θέμα της διαγραφής του χρέους για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό το χρέος, το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνεται στη συνέχεια μέχρι το 2020, έτσι, είναι αδιαχείριστο και με μια οικονομία η οποία ουδείς βλέπει για ποιο λόγο θα αποκτήσει θετικό πρόσημο, το οποίο, ναι, θα τη βγάλει από αυτό το αδιέξοδο με κάθε δυναμισμό. Εσείς έτσι συμφωνείτε για αυτό που λέει και το Δουνουτού και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή του χρέους? Κοιτάξτε, μέρος του χρέους. Η λογική λέει ότι αυτό το αδιαχείριστο χρέος, εάν δεν περικοπεί κατά ένα ποσοστό, δεν είναι βιώσιμο, όπως κακώς λέγεται, ας πούμε, σε μια ελληνική μετάφραση. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Τώρα, εάν η διαγραφή έτσι καμουφλαριστεί πίσω από μια μετονυμία άτοκης επέκτασης των λήξεων, είναι μια τεχνική να έχουμε και την πίτα χορτάτη και το σκύλο γερό. Για πολύ μεγάλη επιμήκυνση χωρίς στόχους. Ναι, ατόκος. Αυτό. Μεγάλη επιμήκυνση χωρίς στόχους. Είναι αναβολή, ναι, της έντιμης και ειλικρινούς λύσης, την οποία όλοι τη θεωρούν αναγκαία, αλλά δεν θεωρούν τον καιρό όριμο αυτή τη στιγμή για να το θέσουν έτσι μπρούτα πάνω στο τραπέζι. Θα βρούνε λοιπόν κάποιους εφημισμούς και κάποιες τεχνικές να το μετονοματίσουν διαφορετικά, μέχρι ότου οριμάσει η κατάσταση για κάτι διαφορετικό. Τελευταίο ερώτημα, το οποίο έμεινε λίγο αναπάντητο πριν περάσω στο Σωτήρι. Τι εννοήσατε εκεί που λέγατε για κάποια μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ που φοβούνται κάποιοι για το ευρώ, δραχμή κτλ.? Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί μια πολυφωνία αυτή τη στιγμή, ανεπίτρευτη για προεκλογική περίοδο. Η οποία δεν ακούγεται πολύ πάντως στο τελευταίο διάστημα. Ας ελπίσουμε φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ για δραχμή δεν ακούγεται κάτι. Ας ελπίσουμε ότι η ενορχήστρωση θα είναι επιτυχέστερη μέχρι την ημέρα των εκλογών, οψέποτε έρθουν οι εκλογές. Έχετε το δικό σας τρόπο και τα λέτε έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Πάμε στο Σωτήρι τον Καψόχα. Σωτήρης, είχαμε σήμερα εκτός όλων των άλλων, είχαμε και συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με κι άλλους επιτελείς από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Στουρνάρα, κύριος, έτσι, τον σημερινό διοικητή Τράπεζας Ελλάδος, για τον οποίο υπήρξε και μια βεντέτα, είχαν ένα πόλεμο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Στουρνάρα, αλλά φαίνεται ότι αυτόν τον οποίο τον κατήγγυλαν, τώρα σήμερα συζητούν μαζί του.
ο κύριος Λαφαζάνης ήταν μαζί και ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος είναι χαρακτηριστική η στάση του σώματός του, έλεγε πάρα πολλά. Όταν ήρθε δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Λαφαζάνης είχε γυρίσει τελείως την πλάτη του. Και καθόταν εκεί που κάθεται ο κύριος Γάκης, ας πούμε, ο κύριος Τουρνάρας, και εδώ ήταν ο κύριος Τσίπρας, που κάθεται ο κύριος Γερματάς. Και ο κύριος Λαφαζάνης ήταν έτσι. Περίπου για 3-4 λεπτά. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή το παρατηρούσα. Είχε γυρίσει την πλάτη κανονικά. Φαίνεται δεν ήθελε ούτε καν να τον βλέπετε στον Άρο ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης. Εντάξει, τώρα εγώ. Ο Παναγιώτης πάντα είχε μια σταθερή στάση. Αυτό να το αναγνωρίσω. Συμφωνώ απολύτως. Το γεγονό, εγώ από την πληροφόρηση που έχω είναι ότι η συνάντηση ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική, Εξαιρετική, βεβαίως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαφωνία. Και επίσης ξέρω πάρα πολύ καλά, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι η εντύπωση η οποία αποκόμισε ο κύριος Τουρνάρας από τον κύριο Τσίπρα ήταν ότι ήταν άψογα καταρτισμένος. Εδώ θα δούμε την εικόνα. Είναι αφήστε τον να παίξει, κύριε Καλοκαιρινέ. Να δούμε όλη την εικόνα. Ναι, σωτήρι, ότι είχε απόλυτη γνώση του θέματος το οποίο είχε και τράβηξε όλη τη συζήτηση. Ο κύριος Λαφαζάνης μπορεί σημειολογικά να σημαίνει πάρα πολλά η παρουσία του. Πάντως, ήταν κι άλλοι βέβαια μπροστά, ήταν ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Δραγασάκης και δύο διευθυντές. Ο κύριος Λαφαζάνης, τώρα θα δούμε τώρα από τη στάση του σώματος του κυρίου Λαφαζάνη, θα καταλάβουμε αρκετά. Θα καθίσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δείχνει να είναι αρκετά άνετος, με αριστερούς συνομιλητές κτλ. Αριστερό πατέρα είχε ο Στουρνάρας. Λοιπόν, κοιτάξτε τον κύριο Λαφαζάνη τώρα, κοιτάξτε τον κύριο Λαφαζάνη. Έχει γυρίσει κανονικά την πλάτη, δεν κοιτάει καθόλου τον κύριο Στουρνάρα. Το παγώσατε κι εσείς τώρα. Όχι, το παγώσαμε. Αφήστε τον να παίξει, αφήστε τον να παίξει. Νάτος, εδώ, κύριε Γάκη, κοιτάξτε. Να γύρισε. Λοιπόν. Πάντως δεν είδα καμία χειραψία, ούτε καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κτλ. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η παρουσία του Παναγιώτη, γιατί είχαν πολλές συγκρούσεις με τον πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η παρουσία δείχνει ότι το κόμμα μας αρχίζει, όχι αρχίζει, είναι ενωμένο πια. Ναι. Έχει ενιαία έκφραση και ενιαία πολιτική. Μάλλον εξημερώνεσαι. Να πω κάτι όμως, να μην φύγουμε από την εξημερώνεσαι. Εξημερώνεσαι. Διακόψαμε το Σωτήρι. Θέλω να πω το εξής. Δυστυχώς αυτή τη χώρα νομίζουμε ότι είμαστε ομφαλός της γης. Από το δημόσιο διάλογο από την πρώτη στιγμή παρακάμφθηκε το γεγονός ότι, ότι είμαστε στην Ευρώπη και ζούμε στην Ευρωζώνη. Νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα ερημονήσι στον ειρηνικό. Η εσωστρέφεια και η αντιπαράθεση πολιτική που βλέπουμε σήμερα εδώ στα κάθε μας, δεν μας έχει στομώσει, έχει τα μάτια μας, δεν βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας. Θέλω να πιάσω την κουβέντα από εκεί που την άφησε ο κύριος Γεννηματάς. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, το είπε καθαρά, εισέρχεται σε πολύ μεγάλη κρίση. Η Γερμανία βεβαίως που τραβάει όλο το κάρο και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό, αν δεν καταλάβατε τι μας είπαν οι Γερμανοί και αν δεν έχουν καταλάβει, όχι μόνο τώρα ο Σόιμπλε αλλά και οι άλλοι, όταν εμείς ψελίσαμε ότι θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο, μας είπαν οι αγορές δεν θα σας αντέξουν. Μας έχουν ασκήσει τέτοια πίεση που στην ουσία μας είπαν και ο Σόιμπλε μας το είπε ότι θα μπούμε σε μια νέα μορφή σε επιτήρηση με όποια χρήματα πάρουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί μας το είπαν αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή εισερχόμενοι όντες, ας πούμε, οι χώρες αυτή η Ευρωζώνη μπαίνοντας σε μια κρίση την οποία δεν γνωρίζουν μέχρι που μπορεί να φτάσει, θέλουν να προστατεύσουν τα νότα τους. Η Ελλάδα είναι ασθενής κρίκος. Δεν μπορεί να αφήσουν την Ελλάδα και πολύ σωστά είπε ο κύριος Γεννηματάς πριν ότι θα περάσουμε ζόρια. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, διότι εάν αποσταθεροποιηθεί στην φάση που μπαίνει η ίδια η Ευρώπη σε έντονη κρίση και αποσταθεροποιηθεί το οικοδόμημά τους εξαιτίας της Ελλάδος, δεν θα το επιτρέψουν αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαιο. Και επίσης θα σας πω κάτι για να ολοκληρώσω. Όχι, να μας πεις επίσης γιατί έγινε η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα και των υπολείπων του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Στουρνάρα. Θα σας πω, αλλά είναι και κάτι το οποίο επίσης παραβλέπετε. Το θέμα λοιπόν είναι, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ότι αυτή τη στιγμή ακολουθείται μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την έχουν επιβάλει οι Γερμανοί και για τους Γερμανούς και θα δεχτούν πίεση, διότι στην ουσία αποτυγχάνει η πολιτική τους. Ήδη την Τρίτη πήρανε μέτρα Γαλλία και Ιταλία, 8 δισεκατομμύρια ευρώ περιοριστικά μέτρα. Yeah. Το Ρέντσι τον ετοιμάζουν για να πάρει 50 δισεκατομμύρια μέτρα. Δεν τα σηκώνει η Ιταλία αυτά. Κάποια στιγμή θα στραφούν εναντίον της Μέρκελ. Και τότε μην απορείτε λοιπόν. Η εκλογή του Τσίπρα είναι και το άλοθη της Μέρκελ για να αλλάξει πολιτική.
Αν ας πούμε αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό εντός της Ελλάδος, η Μέρκελ αυτή τη στιγμή προτιμάει να αλλάξει πολιτική, όχι για να τη δώσει στο Σαμαρά, ο οποίος είναι πιστό ό,τι του υπαγόρευσαν κάνει, αλλά να τη δώσει ως άλοθη στους Ευρωπαίους με την έλευση του Τσίπρα. Δώσ' μας με δύο τίτλους, γιατί έγινε συνάντηση σήμερα. Βεβαίως το πιστεύω και θα το δούμε. Γιατί έγινε συνάντηση σήμερα, Τσίπρα Στουρνάρα? Τη ζήτησε ο Στουρνάρας τη συνάντηση, διότι τα 11,5 υπήρχε το ένα θέμα είναι να δει κατά πόσο αξιόπιστα ήταν τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών, για να γνωρίζει πράγματι αν υπάρχει δυνατότητα να σταθούν οι τράπεζες και να ρίξουν ρευστότητα. Το δεύτερο είναι εάν τα 11,4 δις που απομένουν, γιατί δεν θα χρησιμοποιηθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακός ή άλλους λόγους. Για να λύξει αυτό το θέμα λοιπόν, και επειδή επίσης για κάποιο τρόπο κάνουμε να μην καταλαβαίνουμε, το καταστατικό λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος αυτού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπει καθαρά ότι αυτά τα χρήματα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν, πρέπει να επιστραφούν. Μάλιστα. Και το σχέδιο λοιπόν είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση να τα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς τους οποίους θέλει, ναι, αλλά ούτε και ο κύριος Τσίπρας, εάν αύριο ψέποτε γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν, γιατί έτσι λέει το καταστατικό. Και θα μειωθεί ισόποσα το ελληνικό δημόσιο χρέος. Στη Θεσσαλονίκη τα ενέτα στους σχεδιασμούς του πάντως. Μα και η κυβέρνηση τα έχει εντάξει. Ναι, όχι, είναι στη διαπραγμάτευσή σας. Και η κυβέρνηση τα έχει εντάξει. Σε αυτό συμφωνεί. Και ο κύριος Στουρνάρας ως υπουργός οικονομικών πήγε και είδε το Σόιμπλε για να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα. Εγώ διαβάζω την έκφραση του Προέδρου μας που λέει ότι γι' αυτό και είναι εγκληματική η επιλογή για τη διάθεση των 11,5 δις που από την αρχή προοριζόταν για την εξυγίαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για άλλους σκοπούς. Ναι. Γιατί τώρα προσπαθούν αυτά τα λεφτά να καταναλωθούν πάλι σε κάποιους άλλους δεν σκοπούς. Μπορεί, πρέπει να πάρει έγκριση κοινοβουλίων για να αλλάξουν διαδρομή τα χρήματα αυτά. Όχι, αυτά δεν είναι δικά μας λεφτά. Όχι. Δεν όχι. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Είναι χρήματα. Μπήκανε 50 δισεκατομμύρια σε αυτό το κουμπαρά για να αξιοποιηθούν για την εξυγίανση των τραπεζών. Χρησιμοποιήθηκαν τα 39, τα 38 κόμμα τόσο, και περιμέναμε το τελευταίο τεστ για να δούμε αν θα χρειαστούν άλλα κεφάλαια. Κάποια στιγμή ακούστηκαν ότι μπορεί να χρειαστούν 8-9. Αφού λοιπόν τα κεφάλαια αυτά δεν τα χρειάστηκαν οι ελληνικές τράπεζες, οφείλει τώρα ο μηχανισμός να τα επιστρέψει από εκεί που τα πήραμε, ούτως ώστε να μειωθεί ισόποσα το δημόσιο χρέος, γιατί αυτά έχουν καταγραφεί στο δημόσιο χρέος. Αυτή τη στιγμή τα 326 πόσο είναι το δημόσιο χρέος είναι μαζί με αυτά τα χρήματα. Πρέπει λοιπόν, μάλιστα, να επιστραφούν για να πάει στα 315 το δημόσιο χρέος. Και μετά να μπουν σε ένα καινούριο κουμπαρά, λογιστική δεν ξέρω τι απόφαση, αυτή τη γραμμή, την προληπτική γραμμή πίστωσης, ώστε από εκεί να χρησιμοποιηθούν, εάν και εφόσον οι αγορές μια δεν κάνουν... Αυτό ξέρετε, ναι, που οφείλεται. Ναι. Οφείλεται στη μετατροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ένα μόρφωμα το οποίο δεν ελέγχει το ελληνικό κράτος. Σαφώς. Και ήταν απόφαση της Ελληνικής Βουλής, απόφαση δηλαδή της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Πασόκ. Ναι, Γιώργο. Δεν θα διαφωνήσουμε. Τι έχω μάθει εγώ για αυτή τη συνάντηση, ότι ο Στουρνάρας εμφανίστηκε σχετικά αισιόδοξος για τις τράπεζες, για το θέμα του τι θα γίνουν τα χρήματα αυτά. Δεν είναι τόσο απόλυτος, από ό,τι κατάλαβα. Λέει ότι είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης, και στο θέμα ακριβώς αυτό, παρεμβαίνοντας ο Τσίπρας, είπε ότι αφού αυτά τα λεφτά αφορούν το τραπεζικό σύστημα, γιατί να μην χρησιμοποιηθούν τώρα προληπτικά μιας κρίσης και να μπουν σε ένα καινούριο μνημόνιο ως γραμμή, ξέρω εγώ, έκτακτης ανάγκης, για να αντιμετωπίσουν την κρίση εφόσον επισυμβεί. Και λέει ο Τσίπρας, είναι αυτά τα 11 δις πόσα περισσέψαν, να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό της εξυγίανσης, ναι, του τραπεζικού συστήματος, ώστε να μην υπάρξει καινούργια κρίση. Και γι' αυτό με αυτή την έννοια δεν καταλαβαίνουμε κιόλας γιατί πρέπει να τα δώσει πίσω ο κύριος Σαμαράς για να αγοράσει χρέος, ώστε να τα ξαναβάλει. Όχι, μετά τα προβλέπει, Γιώργο, το καταστατικό λειτουργίας του, ναι, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα προβλέπει. Άκουσα και διάβασα τον Ρέκλινγκ, πάντως, που είναι ο μεγάλος αρχηγός του Ταμείου Σταθερότητας, που είπε ότι δεν θα είχαμε αντίρρηση να εγγραφούν ακόμα και στους προϋπολογισμούς.
Δεν πάει ένας μήνας, τρεις εβδομάδες που το είπε αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση. Αλλά να τα δώσεις πίσω και να τα ξαναδανειστείς με καινούριο μνημόνιο είναι παράλογο. Μα δεν θα είναι τα ίδια λεφτά. Καταρχήν οι ανάγκες, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι 26 δισεκατομμύρια, 25 λέει το Δουνουτού. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ περισσότερες. Εν πάση περιπτώσει, οι 25 που λέει του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν αφαιρεθούν τα χρήματα τα οποία λέμε ότι δεν θα πάρουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα υπόλοιπα του χρήματα που είναι περίπου 8 με 10 δισεκατομμύρια, μένουν 15 δισεκατομμύρια. Ο Κουμπαράς, όπως μας είχε πει κάποτε και ο Σόιμπλε, θα είναι από 12 έως 15 δισεκατομμύρια. Αυτά θα είναι τα χρήματα που θα μπουν. Δεν είναι τα ίδια χρήματα. Δεν ξέρουμε τι θα λέει αυτή η σύμβαση και βεβαίως δεν γνωρίζουμε ακόμα σε τι πακέτο. Υπάρχουν δύο γραμμές πίστωσης. Είναι το ήπιο πακέτο που εμείς επιχειρούμε να πάρουμε, που έχει άλλου είδους εποπτεία, και είναι το σκληρό πακέτο που έχει παρεμβάσεις δημοσιονομικές και άμεσες. Ναι. Και ο έλεγχος βεβαίως και η διάρκεια είναι διαφορετική. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Άρα δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι θα είναι αυτά τα χρήματα, θα είναι πολύ περισσότερα και που μπορεί και να μην χρειαστούν, εάν οι αγορές μας καλοδεχτούν, εν πάση περιπτώσει. Τελείωσε ο χρόνος δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Γεννηματά, επίτιμο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Φαΐλο τον Κρανιδιώτη, δικηγόρο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και τους δημοσιογράφους, τον Σωτήρη τον Καψόχα από τη Real News και τον Γιώργο τον Κυρίτση από την Αυγή. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι απέναντί μου σε 2 λεπτά από τώρα ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης.